Κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις των μέτρων της πανδημίας. Όπως ξέρετε, χθες ξεπεράσαμε το πράγμα των 10 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Η επιχείρηση Ελευθερία προχωράει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Όμως είναι απολύτως βέβαιο πια ότι η μετάλλαξη Δέλτα μας υποχρεώνει να εντείνουμε κι άλλες προσπάθειές μας για να πείσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμα μπορεί να είναι καχύποπτοι, ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Και εκεί θα εστιάσουμε όλη μας την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο κεντρικό μήνυμα, το οποίο εκπέμπεται συστηματικά και μεθοδικά από την κυβέρνηση, από τους ειδικούς, εδώ και πολλούς μήνες. Θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και οι φορείς της θετικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να πάμε πόρτα-πόρτα, να πείσουμε τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Και βέβαια, σήμερα έγιναν ειδικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να δώσουμε πρόσθετα κίνητρα και στους οικογενειακούς γιατρούς αλλά και στους φαρμακοποιούς, προκειμένου και αυτοί να κλείνουν ραντεβού και να πείθουν με τον τρόπο τους συμπολίτες μας ότι πρέπει να πάμε στο τρόπο. Γνωρίζετε επίσης ότι χθες ψηφίστηκε η διάταξη στη Βουλή σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας αλλά και για όσους εργάζονται στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της υποστήριξης των ηλικιωμένων συμπολιτών μας σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Θεωρώ ότι η διάταξη αυτή είναι σωστή και ενδεχομένη. Ακολουθήσαμε όλες τις συστάσεις της Επιτροπής Βιολογικής. Είναι το τελευταίο στάδιο, το οποίο τελευταία δυνατότητα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εύχομαι να μην χρειαστεί να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Και όλοι οι υγειονομικοί, εκτός από αυτούς που έχουν πολύ σοβαρό ιατρικό λόγο πιστοποιημένο, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Και καθώς αύριο γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ήθελα να θυμηθώ ένα άρθρο του καταστατικού μας χάρτη, το οποίο συχνά το αμελούμε. Είναι το άρθρο 25, παράγραφος 4, θα θέλω να την διαβάσω για να είμαι απόλυτος ακριβής, όπου στο Σύνταγμά μας προβλέπουμε ότι το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Θεωρώ ότι το άρθρο αυτό είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Το αξιώνουμε από τους συμπολίτες μας, το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η μάχη της γενιάς μας, θα την κερδίσουμε, αλλά πρέπει να την κερδίσουμε αναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό τους σύνολο. Θα ήθελα επίσης σήμερα, 23 Ιουλίου, να θυμηθούμε, κυρία Πρόεδρε, τα θύματα της ανίποτης τραγωδίας στο Μάτι. Πριν από 3 χρόνια θυμήσαμε παραπάνω από 100 νεκρούς, μια τραγωδία που στιγμάτισε τη χώρα, μας πλήγωσε βαθύτατα και θεωρώ ότι ως ελάχιστη ένδειξη υποχρέωσης απέναντι στους συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, πρέπει να κάνουμε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι να προχωρήσουμε ταχύτατα έτσι ώστε το Μάτι, όπως είχαμε δεσμευτεί, να ξαναχτιστεί, να πολεοδομηθεί σωστά και να μετατραπεί από ουσιαστικά έναν άναρχο οικισμό σε μια καλά δομημένη και ασφαλή σύγχρονη πολιτεία. Και σας έχω φέρει εδώ την παρουσίασή μας για το ειδικό σχέδιο για τις πυρόπιτες περιοχές των Δημοτικών Ενωτήτων Νέας Μάκας και Ραφίνας, μια πολύ σημαντική δουλειά η οποία έγινε σε απόλυτη συνεννόηση με όλους τους φορείς. Το ειδικό προοδευτικό σχέδιο λοιπόν είναι έτοιμο, όπως έτοιμη είναι και η πρόβλεψη για το πού θα χτίσουμε τις κατοικίες και με την πολύ ευγενική συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου θα φιλοξενήσουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι έμειναν άστεγοι ως αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, έχει ήδη και αυτό το δρομολογηθεί, είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού έθνους πρόγραμμα πολιτικής προστασίας. Οι φυσικές καταστροφές είναι εδώ και θα είναι εδώ και θα εντείνονται δυστυχώς ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
πολιτική προστασία, το οποίο επενδύει ουσιαστικά στι υποδομέ μα, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε όσο είναι εφικτό και όσο είναι δυνατό και όσο περνάει από το χέρι μα, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τι συνέπειε των φυσικών καταστροφών και φυσικά όπου αυτό είναι εφικτό, να τι προλαβαίνουμε. Τεράστια προσπάθεια στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη για την αντιμετώπιση της πανδημίας συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να την ελέγξουμε απολύτως. Χάρη στην επιστήμη, εδώ και μερικούς μήνες, εδώ και αρκετούς μήνες, έχουμε στη διάθεσή μας το εμβόλιο και χάρη στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, εκατομμύρια συμπολιτών μας, όπως αναφέρεται ήδη, γύψαν τα 10 εκατομμύρια, έχουν εμβολιαστεί. Δυστυχώς η μετάλλαξη Δέλτα είναι εξαιρετικά μεταδοτική και φαίνεται ότι κυριαρχεί αυτή την περίοδο. Και όπως είναι και περίοδος διακοπών που έχουμε όλη την ανθρώπινη τάση να χαλαρώνουμε, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε ασφαλείς. Η επιστήμη έχει καταλήξει ότι η μόνη λύση για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πανδημίας, η μόνη ασφαλής λύση είναι ο εμβολιασμός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το σημαντικότερο ποσοστό όσων νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστη και ανάμεσά τους πολλοί νέοι. Πρέπει λοιπόν να προσχωρήσουμε όλοι και η προσπάθεια εμβολιασμού να επιταθεί, να επιδείξουμε όλοι το υψηλότερο δυνατό αίσθημα ευθύνης και όταν πρόκειται για ένα ζήτημα τόσο αποκλειστικά επιστημονικό όπως είναι το θέμα του εμβολιασμού, η υιοθέτηση απόψεων που αντιεπιστημονικών εκτιμήσεων και θεωριών δεν βλάπτει μόνο, δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τη ζωή όσων τους ασπάζονται, αλλά και όλων ημών των υπολείπων. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω και εγώ για άλλη μια φορά ότι το Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει κανένα, σε κανένα, το δικαίωμα στα πλαίσια της δικής του ελευθερίας να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των συνανθρώπων του. Και αυτό γιατί. Γιατί τα δικαιώματα που μας αναγνωρίζει το Σύνταγμα δεν τα αναγνωρίζει μόνο επειδή είμαστε ατομικά φορείς της ανθρώπινης αξίας, το οποίο φυσικά ισχύει, αλλά μας τα αναγνωρίζει και ως μέρος του κοινωνικού συνόλου. Και ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, ακριβώς επειδή έχουμε την υποχρέωση αλληλεγγύης και να φροντίζουμε τη δημόσια υγεία αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και περιορισμούς στα δικά μας δικαιώματα. Ο ιός χτυπάει το κοινωνικό σύνολο συνολικά, συλλογικά. Και η κοινωνία συλλογικά οφείλει να μηθεί απέναντί του. Ο καθένας από εμάς με τη στάση του θα αποτελέσει ένα υπόδειγμα συμπεριφοράς πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη. Και εδώ θα ήθελα να απευθύνω και μια έκκληση σε όσους ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν, αν δεν τους πείθει ο λόγος των επιστημόνων, αν δεν τους πείθουμε όλοι εμείς που τους προτρέπουμε να εμβολιαστούν, ας ακούσουν όσους νόσησαν. Όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους και ας το ξανασκεφτούν, γιατί πραγματικά έχουμε όλοι ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Στο θέμα που αφορά την τραγωδία στο Μάτι, στο οποίο αναφέρεστε, πράγματι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την οδύνη για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, την αξιοπρέπεια και την υπομονή που έχουν επιδείξει οι άνθρωποι που επέζησαν, γιατί τώρα είμαστε στα 3 χρόνια μετά, και είναι πολύ σημαντικό και η ρύθμιση να γίνει αυτή που θα τακτοποιήσει τον οικισμό, θα μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκατασταθούν οι περιουσίες του, να ξαναβρούν την κανονική του ζωή. Και βέβαια η δικαστική διερεύνηση όπου χρειάζεται πρέπει να προχωρήσει σε βάθος, αξιόπιστα και όσο γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και είναι μια ευκαιρία και νομίζω μακάρι αυτό να το πετύχουμε. Βλέπουμε ότι με την κλιματική αλλαγή όλες οι χώρες, δεν υπάρχει καμιά πια που μπορεί να είναι στο απειρόβλητο. Συμβαίνουν συνεχώς απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές. Είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί με αυτή την ευκαιρία η πολιτική προστασία στη χώρα όσο γίνεται. Και θα πούμε και κάποια πράγματα αύριο για τη μεγάλη επέτειο, τη σημαντική για τη χώρα, γιατί η επέτειο για τη δημοκρατία είναι δεν είναι μόνο να βλέπουμε προς το παρελθόν και όσα κατακτήσαμε, αλλά να προσβλέπουμε λίγο και στο μέλλον.